Έχουμε ήδη στη τηλεφωνική γραμμή τον Βασίλη Κορκίδη, τον οποίο έχω προαναγγείλει και περιμένω πώς και πώς να τον ακούσω, γιατί είναι από τους λίγους ανθρώπους που και καλά ξέρει την αγορά και μπορεί να μας μεταδώσει, να μεταλαμπαδεύσει, όπως λέμε, αυτή του τη γνώση, για να ξέρουμε και εμείς πού βαδίζουμε, παιδιά, ως καταναλωτές και ως κοινωνία. Βασίλη μου, χρόνια πολλά, καλό μήνα, χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω στο Real FM. Να σε καλά, Δημήτρη μου, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, καλή Πρωτομαγιά, καλό μήνα, όλα τα καλά. Ξέρω ότι με πολύ αγάπη πάντα ανταποκρίνεσαι στις προσκλήσεις μου και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί ο κόσμος είναι στην επιστροφή. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε φαντάζομαι πάρα πολλοί επιστρέφουν, ήδη υπάρχει κίνηση αρκετή στα εθνικά οδικά δίκτυα και θα περιμένουν να ακούσουν από σένα την πραγματικότητα, θα έλεγα, τι συμβαίνει ακριβώς στην αγορά και τι πρόκειται να συμβεί, αν πρόκειται να συμβεί κάτι καλό το επόμενο δεκαήμερο, αν πρόκειται δηλαδή οι επιχειρήσεις να πάρουν, Βασίλη μου, στα πλαίσια των ενδιάμεσων εκτόσεων 3 με 14 Μαΐου, από αύριο μέχρι τις 14 Μαΐου, αν πρόκειται να πάρουν το φιλί της ζωής, γιατί έχουν υποφέρει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Είναι γεγονός ότι η αγορά είναι στο προσκήνιο, είναι μεταξύ ενέργειας και ακρίβειας, έτσι, ενεργειακού κόστους και ακρίβειας. Όμως πρέπει να εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία που μας παρουσιάζεται και ενδεχομένως οι φετινές ενδιάμεσες εκτόσεις να είναι μια ευκαιρία για φθηνές αγορές. Και το λέω αυτό γιατί είμαστε σε μια περίοδο ακραίων ανατιμήσεων, υψηλού πληθωρισμού και ένα από τα αντίδοτα αυτών των συνθήκων είναι οι χαμηλές τιμές, είναι οι εκπτωτικές τιμές. Ίσως αυτό λοιπόν σε συνδυασμό και με την αύξηση του κατώτατου μισθού που έχει δημιουργήσει έτσι μια καλύτερη ψυχολογία στους μισθωτούς, όχι μόνο στους 650.000 Δημήτρη μου που ανεμίβονται με τον κατώτατο μισθό, αλλά στα 2,3 εκατομμύρια μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα και 500.000 στον δημόσιο τομέα, που μέσω των επιδομάτων τριετίας μπορούν να έχουν μια αύξηση στο μισθό τους, έστω και μικρή, νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά, αποτελεσματικά και θετικά για το εμπόριο. Ξέρεις βέβαια ότι μέχρι σήμερα οι έμποροι σωστά αντιζητούσαν την κατάργηση των ενδιάμεσων εκτόσεων του λιανικού εμπορίου, γιατί δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για τον καταναλωτή, δεν ανταποκρίθηκε ο καταναλωτής που είναι και ο κριτής αυτών των προωθητικών ενεργειών, των μεθόδων marketing, και οι έμποροι δεν μπορούσαν να κάνουν θεαματικές εκτόσεις επειδή είναι περίοδοι που παραλαμβάνουν νέα προϊόντα. Τα προϊόντα για το καλοκαίρι, για την ακρίβεια τώρα την άνοιξη, τον Μάιο και αντίστοιχα του χειμώνα, το φθινόπωρο, την περίοδο των ενδιάμεσων εκτόσεων. Οπότε δεν μπορούσαν να προσφέρουν αυτό που θα ήθελαν, ώστε να προσελκύσουν τον καταναλωτή. Όμως φέτος, εγώ πιστεύω ότι μπορεί οι φετινές ενδιάμεσες εκτόσεις να είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Και καλό μακάρι, είναι μακάρι. Όπως είπες και εσύ, θα διαρκέσουν από τις 3 ως τις 14-15 Μαΐου και μπορεί να γίνουν κάποιες έξυπνες αγορές. Δηλαδή, να ελαφρύνει αυτόν τον οικογενειακό προϋπολογισμό αυτή η περίοδος με κάποιες αγορές που ήταν μέσα στον προϋπολογισμό των οικοκυριών και ενδεχομένως να αδυνατούσαν λόγω της μείωσης της αγοραστικής τους δύναμης. Μείωση της αγοραστικής δύναμης που προέρχεται κυρίως, οφείλεται κυρίως στην εκτόξευση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Σήμερα που κυκλοφορεί, ακόμη και σήμερα που κυκλοφορεί η Real News, και που σίγουρα την έχεις διαβάσει, Βασίλη Κορκίδη. Ναι, έχουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, τις αποκλειστικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Real News, όπου ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για τη μείωση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και θα ανακοινώσει μάλιστα τη δέσμη των προτάσεων μέσα στο Μάιο, και ακόμη και αν δεν υιοθετηθεί αυτή η δέσμη των προτάσεων του Πρωθυπουργού, του κυρίου Πρωθυπουργού, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα ισχύσουν από τον Ιούνιο. Η κυβέρνηση μάλιστα δηλώνει, ο κύριος Μητσοτάκης είναι έτοιμη να λάβει σημαντικά πρόσθετα μέτρα, έτσι ώστε να απορροφήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης των λογαριασμών της ηλεκτρικής ενέργειας, εξαντλώντας στα όρια του δημοσιονομικού, των δημοσιονομικών περιθωρίων. Θέλω λοιπόν μετά το διάλειμμα να μου πεις εσύ, αναμένοντας αυτή την πρόσθετη δέσμη μέτρων, τι είναι αυτό που πραγματικά θα μπορούσε να δώσει, να μεγαλώσει ακόμη, μια και μιλάμε για την αγορά, την αγοραστική
ικανότητα και δυνατότητα των καταναλωτών, αλλά και να ανακουφίσει τις επιχειρήσεις. Τι προτείνεις εσύ δηλαδή όσον αφορά στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, που θα δώσει πραγματικά μια όθηση στην αγορά? Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας όσον αφορά στο ρεύμα, που είναι και το σημείο κλειδί νομίζω για την αγορά και για την κοινωνία. Σε λίγο και πάλι μαζί με τον Βασίλη Κορκίδη. Λέγαμε πριν για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος με τον Βασίλη Κορκίδη, ότι μιλούσαμε για τις αποκλειστικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Real News, στις δηλώσεις όπου ο κύριος Πρωθυπουργός λέει η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει σημαντικά πρόσθετα μέτρα έτσι ώστε να απορροφήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης των λογαριασμών της ηλεκτρικής ενέργειας, εξαντλώντας στα όρια τους τα δημοσιονομικά περιθώρια. Και ρωτούσα τον Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος εξακολουθεί να είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τι σημαίνει αυτό στην πράξη, Βασίλη? Πώς το βλέπεις δηλαδή να παίρνει σάρκα και οστά, έτσι ώστε να είναι ουσιαστική η μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος? Και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Βεβαίως. Και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι κοινό το πρόβλημα. Ακριβώς. Το ηλεκτρικό ρεύμα από βασικό αγαθό έχει μετατραπεί σε νούμερο ένα κίνδυνο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σωστά. Σωστά. Αυτό το οποίο νομίζω ότι έχει συζητάει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός με το Οικονομικό Επιτελείο, είναι ότι χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα. Mm-hmm. Μπορεί τα μέχρι σήμερα μέτρα να μην είναι αμεληταία για τον προϋπολογισμό μας και για τα δημοσιονομικά περιφέρεια που ανέφερες πριν, Δημήτρη μου, mm-hmm. αλλά δεν επαρκούν ξεκάθαρα. Έτσι είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και το γνωρίζουν. Mm-hmm. Οι λογαριασμοί ρεύματος είναι δυσβάστακτοι, είναι σε τριπλάσια επίπεδα. Σωστά. Και επίσης οι δόσεις των ρυθμίσεων νομίζω ότι δεν λύνουν το πρόβλημα, απλώς συσσωρεύουν χρέη. Mm-hmm. Γιατί θα αρχίσουν να διπλώνουν οι δόσεις με τους καινούριους λογαριασμούς κτλ. Αυτό λοιπόν το οποίο εγώ πιστεύω ότι σχεδιάζει το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης είναι να εφαρμοστεί πλαφόν στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος, mm-hmm. όπως είπες πολύ σωστά, από τον Ιούνιο, mm-hmm. που σημειωτέων η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος είναι πολύ μεγαλύτερη το καλοκαίρι από ότι είναι το χειμώνα. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε τα κλιματιστικά και μην ξεχνάμε ότι φιλοξενούμε και άλλες 2-3 Ελλάδες πληθυσμιακά λόγω τουρισμού. Σωστά. Λοιπόν, αυτό το οποίο σχεδιάζεται είναι τα 240 ευρώ τη μεγαβατόρα σε αυτά τα χρήματα, σε αυτό το ποσό να εφαρμοστεί ένα μπλαφόν στα 100 ευρώ. Mm-hmm. Κάτι που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια αλλιανική τιμή 30 με 40 ευρώ πολλές φορές την κιλοβατόρα για τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. 30 λεπτά, συγγνώμη, την κιλοβατόρα για τις επιχειρήσεις. Ενώ είχαμε πριν την ενεργειακή κρίση 8 με 9 λεπτά την κιλοβατόρα, να πέσει η τιμή στη λιανική στα 16 λεπτά. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι ανεκτό, είναι διαχειρίσιμο και από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτό σχεδιάζεται. Βλέπουν ότι 4 στα 10 νοικοκυριά αντιμετωπίζουν πρόβλημα γιατί δεν επαρκεί το εισόδημά τους για να καλύψουν το μήνα στο σύνολο των εξόδων. Ναι, ναι, με το τριπλασιασμό του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος πραγματικά και παρά τις φιλότιμες, θα έλεγα, και ουσιαστικές στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιθωρίων κινήσεων ενεργειών της κυβέρνησης, παρόλα αυτά, παρά τις ενέργειες αυτές, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται, δεν επαρκεί το εισόδημα των καταναλωτών, των πολιτών, να καλύψουν όλες τις ανάγκες, έχοντας και το λογαριασμό του ρεύματος να πληρώσουν, και τον πληρώνουν, Βασίλη μου. Γιατί εγώ. Δηλαδή, μου λένε, με σταματάνε από το σούπερ μάρκετ, αναγνωρίζοντάς με στον δρόμο, αν θέλεις. Μάρκο, πόσο σου ήρθε ο λογαριασμός εσένα? Εμάς μας ήρθε τόσο, και τον πληρώσαμε, γιατί φοβάται ο κόσμος, μην μείνει και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ακριβώς. Και μετά δεν έχει το κλιματιστικό με τη ζέστη και ούτω καθεξής. Δεν έχει αυτή την πολύ σημαντική παροχή για την καθημερινότητα. Εις βάρος της κατανάλωσης βέβαια, και άλλα βέβαια, αγαθά βέβαια. Που ενδεχομένως να είναι βασικά αγαθά για την οικογένεια, να είναι απαραίτητα αγαθά για την οικογένεια. Γι' αυτό βλέπουμε ότι έχει ενισχυθεί κατά 15% ο δείκτης αφαιρεγκιότητας σε 16 κλάδους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην αγορά, που σημαίνει ότι συναλλακτικά είναι αφαιρέγγιοι, γιατί δεν υπάρχει ο τζίρος που θα περίμεναν. Μέσα σε αυτό είναι και η ένδυση υπόδηση. Γι' αυτό πολλές φορές διαμαρτύρονται οι έμποροι της ένδυσης υπόδησης. Αλλά είναι, αν θέλεις, ο σάκος του μπόξ σε περιπτώσεις ανατιμήσεων, ακρίβειας και προτεραιοτήτων άλλων, όπως είναι οι λογαριασμοί, ήταν του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος όλο αυτό το διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι χρειάζεται ένα νέο εθνικό πρόγραμμα στήριξης στην εισαγόμενη ακρίβεια. Αυτό σχεδιάζει η κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα επεκτείνει όλα τα μέτρα τα επιδοματικά το Μάιο και ξεκινάει αυτό το πρόγραμμα
ανεξάρτητα θα υπάρξουν ευρωπαϊκές κινήσεις που δεν τις βλέπω, για να είμαι ειλικρινής, Δημήτρη μου. Και ο Πρωθυπουργός επιφυλακτικός είναι, έτσι. Μέχρι να κατατεθεί το σχέδιο το ενεργειακό, μέχρι τα τέλη Μαΐου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συζητηθεί, να γίνουν ενστάσεις, οι διαφωνίες, οι συνήθεις μεταξύ Βορρά και Νότου, δεν νομίζω να πάρθουν αποφάσεις. Οπότε καλά κάνει η κυβέρνηση και προχωράει από τον Ιούνιο με αυτό το πρόγραμμα στήριξης. Και από εκεί και πέρα πραγματικά είναι όσο αντέξει ο προϋπολογισμός. Θέλω να πιστεύω ότι ο τουρισμός θα δώσει μια τονωτική ένεση, όπως επίσης και η αύξηση των μισθών, των κατώτατου μισθού και των επιδομάτων που συνεπάγεται η αύξηση του κατώτατου μισθού. Ακριβώς, και των επιδομάτων που ξεκινάει, επίσης ξεκίνησε από χθες. Αυτό λοιπόν, αυτή η αύξηση του μισθού και των επιδομάτων σε συνδυασμό με την αναγκαία πια, όπως μας αναλύεις και εσύ με την εμπειρία σου και με τις πληροφορίες που έχεις από το κυβερνητικό επιτελείο και το οικονομικό επιτελείο, αυτό λοιπόν η αύξηση του κατώτατου μισθού, των επιδομάτων που συνεπάγεται η αύξηση του κατώτατου μισθού ή των όποιων αυξήσεων, εν πάση περιπτώσει, δεν θα πω τώρα εγώ στη διαδικασία να γκρινιάξω ή να επενέσω την κυβέρνηση ή να γκρινιάξω στην κυβέρνηση, αυτό σε συνδυασμό με την επερχόμενη μείωση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος από τον Ιούνιο, ανεξαρτήτως αν θα υιοθετηθεί κάποια δέσμη μέτρων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά αναμένεται, ο συνδυασμός των δύο αυτών κινήσεων της κυβέρνησης αναμένεται να φέρει κάποια, να δώσει οξυγόνο στους πολίτες και στις εταιρείες και άρα το φιλί της ζωής, όπως λέγαμε εν τέλει. Και στην αγορά, ναι. Ναι, και στην αγορά. Ο συνδυασμός δηλαδή της εκπτωτικής περίοδου με την αύξηση του μισθού που δημιουργεί μια καλύτερη ψυχολογία ουσιαστικά, γιατί δεν θα έχουν προλάβει να πάρουν την αύξηση αυτή το πρώτο 15 ημέρο του Μαΐου, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η ψυχολογία που είδαμε θετική και στην πασχαλινή αγορά, την περιμένουμε να εμφανιστεί και στην αυτή την ενδιάμεση αγορά, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλοι ως έμποροι και καταναλωτές υπέρ της κίνησης του τζίρου και τη δυνατότητα, σε πάση περιπτώσει, να κινηθεί η αγορά όπως πολύ σωστά. Αρκεί να βοηθήσει και λίγο καιρός, γιατί βλέπω ότι τώρα που αρχίζουν οι εκτόσεις, τώρα πιάσαν οι συννεφιές. Δηλαδή σήμερα δες καιρό. Δες καιρό σήμερα, πραγματικά. Από καλοκαίρι, χειμώνα και από χειμώνα καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε ότι θα επιστρέψει το καλοκαίρι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά με αυτές τις ενδιάμεσες εκτόσεις. Ίσως να βοηθήσει, όπως ανέφερες, Βασίλη Κορκίδη, η λίγο πιο θετική, δεν θα πούμε πόσο, δεν θα τη μετρήσουμε, δεν θα βάλουμε... Όχι, δεν θα βάλουμε με... Αλλά είναι ένα θετικό άκουσμα, είναι ένα θετικό μήνυμα, όπως και θα το κάνει. Ακριβώς. Η λίγο καλύτερη ψυχολογία, λοιπόν, να σε ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει, Βασίλη μου, να μπορέσουν οι καταναλωτές από το υστέρημά τους ή το όποιο περίσσευμα δημιουργηθεί να στηρίξουν τις επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις να πάρουν μια ανάσα. Δημήτρη μου, ο καταναλωτής καθοδηγεί και την αγορά. Δηλαδή, είδαμε το τελευταίο διάστημα των πιέσεων, ας πούμε, και των. Του εισοδήματος και του πληθωρισμού, της ακρίβειας, ότι οι καταναλωτές στράφηκαν στα φτηνά προϊόντα. Είδαμε μια στροφή στα φτηνά. Τι σημαίνει αυτό? Εκεί που είχαμε, ας πούμε, την προτίμηση του καταναλωτή στα ιδιωτικής ετικέτας να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 30%, ξαφνικά εκτινάχθηκε στο 40 με 46%. Τι να κάνει και ο καταναλωτής? Δεν μπορεί αλλιώς, Βασίλη. Δεν μπορεί, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν γίνεται. Αναεπίσκεψη στο σούπερ μάρκετ υπολογίζεται ότι καταναλώνουμε 50 ευρώ. Ή έχουμε ένα μηνύο, αν θέλεις, έξοδο στο σούπερ μάρκετ γύρω στα 280 ευρώ. Το θέμα είναι ότι καταναλώνονται τα ίδια λεφτά, αλλά αγοράζουμε λιγότερα προϊόντα. Αφού υπάρχει ακρίβεια, για να μπορέσεις να το ισορροπήσεις αυτό, αγοράζεις φτηνότερα προϊόντα για να πάρεις την ποσότητα. Σωστά, σωστά, σωστά. Βασίλη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Μου, καλό μήνα με υγεία και κάθε καλό εύχομαι. Καλή επιτυχία σε εκτόσεις για τις επιχειρήσεις, για τους συναδέλφους σου. Μακάρι για όλους, για όλους. Και... έτσι είναι. Να σε καλά, Βασίλη μου. Για τους καταναλωτές και για τους εμπόρους. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά. Φιλιά στην οικογένεια. Γεια χαρά. Γεια.